Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Θέλω έτσι πραγματικά το... Είναι μετά πραγματική το χθεσινό, μου απορία. Συγγνώμη, μετά το χθεσινό ροκ. Ναι. Περάσατε καλά χθες όλοι στην παρέα εκεί στο έξτρα. Βραδιάτικα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, πραγματική απορία. Βλέπω τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις που δεχόμαστε από τα γερμανικά μέσα, όχι απ' όλα, ξέρετε ποια είναι αυτά, Bild κτλ. Όπου επί της ουσίας δεν είναι ευχαριστημένοι, φαίνεται να μην είναι ευχαριστημένοι οι Γερμανοί. Από την άλλη, λένε ότι δεν είναι σίγουρο αν θα πάρουμε όλα τα χρήματα. Και από την άλλη, οι Γερμανοί δημοσιογράφοι μεταδίδουν τις συνομιλίες με τη Μέρκελ. Η Μέρκελ είπε ότι δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει, γιατί θα πάρει κι άλλους μαζί της. Και η εύλογη πορεία, πιστεύω εύλογη, που γεννήθηκε κατευθείαν, ήταν γιατί τέλος πάντων δεν ρισκάραμε κι εμείς να πούμε. Ρισκάραμε. Δεν είπαμε όχι, αφού δεν φαίνεται το δίλημα να ήταν πραγματικό. Είναι δηλαδή. Μια εύλογη απορία. Ναι, ναι, πείτε είναι μου. Είναι μια βλακώδης απορία. Σας ευχαριστώ. Γιατί είναι βλακώδης τώρα. Mm-hmm. Σας ακούω. Διότι ποτέ δεν τολμάει ένας πολιτικός που έχει σώα στα φρένας να ρισκάρει την καταστροφή της χώρας. Μάλιστα. Αυτό το κάνει ένας χαρτοπαίκτης. Όχι ένας πολιτικός. Πάμε τώρα στην ουσία. Μάλιστα. Είναι απολύτως δεδομένο. Δύο χρόνια πάντως τώρα ρισκάρουμε. Είναι απολύτως δεδομένο και το έχει καταλάβει ο κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος εάν δει την αναβολή του Eurogroup της Τετάρτης. Την προσπάθεια μιας μερίδος Γερμανών πολιτικών και άλλων να μπλοκάρουν τη συμφωνία, τις πιέσεις που ασκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αλλά και στο διεθνές σύστημα συγκρούονται δύο δυνάμεις. Η μία δύναμη είναι αυτή που λέει ότι η Ελλάδα είναι lost case, χαμένη περίπτωση. Και δεν αξίζει τον κόμμα να δώσουμε ούτε ένα ευρώ, γιατί θα χροκοπήσει ούτως ή άλλως, και άρα γιατί να τους έχουμε δώσει και μερικά δισεκατομμύρια επιπλέον. Ναι. Η άλλη περίπτωση είναι αυτή η οποία έβαλε παραδείγματος χάρη στο κούρεμα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έβαλε στο κούρεμα τις κεντρικές τράπεζες των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών, μείωσε το επιτόκιο από το 7% στο 3,4% και λίγο παρακάτω, η οποία λέει ότι όχι, εάν πέσει η Ελλάδα θα πάρει κι άλλους μαζί της. Και άπρεπε να τη βοηθήσουμε με μια καλή συμφωνία να μην πέσει, εφόσον βέβαια και εκείνη κάνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Άρα λοιπόν. Βλακώδες επιχείρημα είναι αυτό. Άρα λοιπόν, εάν λέγαμε όχι την Κυριακή το βράδυ, θα είχαμε δώσει στην πρώτη πλευρά, αυτή που θέλει την Ελλάδα να πέφτει, την πρόφαση, την δικαιολογία για να αφήσει την Ελλάδα να πέσει. Όλη δηλαδή η πλευρά εκείνων που δεν θέλουν να δώσουν τα λεφτά στην Ελλάδα, προσεύχονταν να επικρατήσει το όχι την Κυριακή το βράδυ. Δηλαδή, αγαπητέ κύριε Νυφλή, για το καταλάβετε και λίγο πιο απλά. Ναι. Σας ακούω. Λέω ότι υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δύο δυνάμεις. Ναι, ναι. Και η δύναμη εκείνη η οποία θέλει να αφήσει την Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Και γιατί θέλει να χρεοκοπήσει? Για να χρησιμοποιήσει την καταστροφή της Ελλάδος, το χάος να επικρατήσει, το αίμα, την φτώχεια, ως κιάχθρο για τους υπολείπους λαούς της Ευρώπης. Δηλαδή να πει στους Ιταλούς, στους Ισπανούς, Πορτογάλους, πάρτε γρήγορα τα μέτρα που σας λέμε. Γιατί θα γίνεται σαν και αυτούς. Και θα τρέχουν οι υπόλοιποι λαοί που θα βλέπουν στα πλάνα τους τις σφαγές στην Αθήνα να ψηφίζουν γρήγορα τις περικοπές στις δικές τους συντάξεις, τους δικούς μισθούς, για να μην καταδύσουν σαν και εμάς. Αυτό λέει αυτή η πλευρά. Αυτή η πλευρά λοιπόν προσευχότανε την Κυριακή το βράδυ να περάσει το όχι. Γιατί μόλις θα έφυγε το όχι, αυτομάτως την επόμενη μέρα θα λέγανε δεν φταίμε εμείς, εμείς θέλαμε να βοηθήσουμε, αλλά η Ελλάδα δυστυχώς δεν ήθελε να προσαρμοστεί. Ενώ τώρα πέρασε το ναι, βλέπετε πως ψάχνουν και ψηρίζουν τα πάντα. Μήπως βρουν κάτι για να απορρίψουν τη συμφωνία. Yes. Δηλαδή, ενώ εδώ μας περάσανε τα μέσα την άποψη ότι αυτή είναι η τρομερά κακή συμφωνία με την οποία μας παίρνουν τη χώρα μας και διάφορες τέτοιες αλούπες, ενώ εμείς τους δώσαμε αυτή την τρομερά κακή για μας συμφωνία, αυτοί δεν την υπογράφουν τώρα μια εβδομάδα. Γιατί προσπαθούν να αποφύγουν να πληρώσουν τα λεφτά. Καταλάβατε. Α, τώρα, αν εγώ το κατάλαβα, αν και βλάκας. Το κατάλαβα. Το είπατε, αλλά Θεού. Δεν πειράζει. Αν είμαι βλάκα. Για εσά, όχι. Είπα η απορία. Βλακώδης η απορία. Λέω όμως ότι αν είναι βλακώδης. Ούτε και ένα έξω άνθρωπο να είναι μια βλακώδη απορία. Όχι, εγώ συνεχίζω να διατηρώ το επιχείρημά μου ότι δεν είναι βλακώδης η απορία. Και είναι καταπληκτικά. Δεν φαντάζεται πόσο. Είναι σαν να λέτε να παίξει μια χώρα κορώνα γράμματα. Μάλιστα. Εγώ συνεχίζω να το υποστηρίζω αυτό και το στηρίζω στο εξή. Στο τη δήλωση τη Μέρκελ. Δεν υπάρχει τέτοια δήλωση. Δεν θα αφήσουμε. Η Μέρκελ λέει δεν θα αφήνει η Ελλάδα να πέσει. Αυτό το λένε συνέχεια οι Γερμανοί. Δεν ακροκοπείς. Αυτό σας είπα. Εμείς δεν κρίνουμε τη Μέρκελ. Αυτό σας είπα. Αυτό σας είπε, κύριε Γεωργιά. Δεν λέω λοιπόν. Δεν ακούσατε. Έστω, κύριε Γεωργιάδη. Έστω ότι η απορία είναι βλακώδης, τέλος πάντων υφίσταται. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι αν τέλος πάντων ισχύει αυτό, εάν
αργότερα αποδειχθεί, άμεσα εννοώ αργότερα. Mm. Δεν μιλάω σε βάθος χρόνου, 2-3 χρόνων, το καλοκαίρι. Όπως είπε ο κύριος Χατζημαρκάκης. Όπως είπε ο κύριος Χατζημαρκάκης, η Ελλάδα χρεοκοπήσει. Αυτοί που ψήφισαν ναι. Πάμε τη σειρά. Ναι, πάμε. Εγώ προπούω από αυτούς που ψηφίσανε ναι και που λέατε προηγουμένως να είτε θα τολμήσει κανένας να πάρει να βγει που έχει ψηφίσει ναι. Mm-hmm. Γι' αυτό και βγήκα. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι σε κανέναν δεν είπα και δει στους ψηφοφόρους μου mm-hmm. ότι ψηφίζοντας ναι σώθηκε η Ελλάδα από τη χρεοκοπία. Δυστυχώς δεν σώθηκε. Άρα ρισκάρατε την Ελλάδα. Όχι, όχι. Η Ελλάδα θα σωθεί από τη χρεοκοπία εάν εκτός από το ναι που ψηφίσαμε εφαρμοστεί η συμφωνία γρήγορα και κατά γράμμα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε αυτό που κάναμε ως τώρα ως χώρα, να υπογράφουμε συμφωνία με την Ευρώπη και να μην τη τηρούμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία και τη συμφωνία πρέπει να τη τηρήσουμε γρήγορα και κατά γράμμα. Αυτός είναι και ο λόγος που πήγα χθες στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πιστεύω ότι για να υλοποιηθεί η συμφωνία γρήγορα και κατά γράμμα, χρειαζόμαστε μια αξιόπιστη, ισχυρή κυβέρνηση που θα την αποδέχονται οι Ευρωπαίοι ως αξιόπιστη κυβέρνηση και που η ίδια θα έχει ως κυβέρνηση την εργατικότητα και την πρόνοια να προχωρήσει γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις. Εάν αυτά δεν γίνουν, θα δικαιωθεί ο κ. Χατζημαρκάκης και θα χαροκοπήσει ενδεχομένως η Ελλάδα τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο ή σε κάποιο άλλο σημείο του μέλλοντός μας. Ναι. Εάν όμως η επόμενη κυβέρνηση θα έρθει, αυτά τα κάνει γρήγορα και με συνέπεια, η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι. Ποια κυβέρνηση είναι αυτή? Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έσπευσε να στείλει τις υπογραφές δεσμευόμενη για ό,τι ζητούσαν οι δανειστές. Έτσι έπρεπε να κάνει. Στην Ελλάδα πια οι Έλληνες πολιτικοί το ενδεχόμενο της διαπραγμάτευσης το θεωρούν επίσης βλακώδες. Ξαναλέω. Καλώς έστειλε την επιστολή η Νέα Δημοκρατία κ. Σαμαράς. Αυτό έπρεπε να κάνει. Ενημερωτική. Γιατί όπως σας είπα, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να υλοποιηθεί γρήγορα η συμφωνία. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ο εκπρόσωπος του κόμματός σας, ο κ. Μιχελάκης, και επιτρέψτε μου, σας ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Έλεγε στο Real FM ότι αυτή η επιστολή δεν είναι επιστολή δέσμευσης, είναι επιστολή ενημέρωσης. Είναι επιστολή ενημερωτική. Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, είναι γραπτή και οι όποιες αλλαγές μπορούν να γίνουν θα γίνονται ένα τρίμηνο σε συμφωνία με την Τρόικα. Λοιπόν, έρχομαι. Στην ουσία, για να το πάρουμε και να το καταλάβουμε, γιατί αν το καταλάβουμε, θα χάσουμε τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έφερε έτσι τα πράγματα η ζωή, ώστε ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία να είναι το κόμμα που θα κρίνουν από την επιτυχία τους ή την αποτυχία τους, εάν η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο διακύμα των επόμενων μηνών. Ως προς το επιχείρημα του κυρίου Νιφλή, μα άμα χρεοκοπήσουμε τον Ιούνιο, τότε γιατί ψηφίσατε ναι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Είστε ένα καράβι στη μέση του ωκεανού και βυθίζετε. Και είσαι στη μέση του ωκεανού και μπροστά σου είναι ένα σωσίβιο. Τι θα σκεφτείς εκείνη την ώρα? Μην πιάσω το σωσίβιο γιατί σε μία ώρα θα έχω πεθάνει από υποθερμία, ή πιάνω το σωσίβιο που έχω τώρα μπροστά μου και βλέπουμε τι θα έχει γίνει σε μια ώρα? Όχι, αλλά θα σας απαντήσω αμέσως με το παράδειγμα που δίνετε. Μπράβο. Είναι με το σωσίβιο, το οποίο από κάτω έχει καρχαρίες, και λες προτιμώ να πνιγώ από το να με φάνε καρχαρίες. Αν το σωσίβιο το πιάνετε. Εγώ προσωπικά δεν θα πήγαινα στους καρχαρίες, θα καθόμουν να πνιγώ. Θα καθόμουν να πνιγείτε. Ναι. Αυτό είναι καλό επιχείρημα. Καταλάβατε. Επειδή εγώ δεν θα καθόμουν να πνιγώ, θα έκανα το πάνι για να μην πνιγώ, γι' αυτό ψήφισα ναι. Εσείς τώρα το επιχείρημά σας είναι. Ας αυτοκτονήσουμε μια ώρα αρχίτερα. Έτσι. Καλά θα κάνω, όχι. Μάλιστα. Χαίρομαι που το λέτε όμως. Ναι, ναι. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σας έτσι ακριβώς, αυτό λέω. Σας λέω πάντως. Αυτοκτονία. Ναι, σας λέω πάντως. Επίσης, ότι ένα λεπτό παρακαλώ πολύ. Επειδή έχω δει τις εκπομπές σας πολλές φορές. Έχετε οδηγήσει σε κοινωνική ασφυξία. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Έχετε οδηγήσει σε κοινωνική ασφυξία. Θα το πείτε το παιδί. Θα το πείτε ούτως ή άλλως. Καλεσμένο. Έχω δει τις εκπομπές σας πολλές φορές. Είμαι βέβαιος ότι εσείς αυτή τη δεύτερη συμφωνία δεν την έχετε διαβάσει. Όχι. Γιατί? Διότι όλο το κεφάλαιο των λεγόμενων διαρθρωτικών αλλαγών που περιέχει η συμφωνία, εσείς προσωπικά σε εκπομπές σας, χωρίς να ξέρετε ότι θα μπουν αυτά στο μνημόνιο, τα έχετε αναφανδόν υποστηρίξει. Ποιο λέτε δηλαδή μείωση των συντάξεων? Όχι τη μείωση. Η μείωση είναι μια παράγραφο στο κεφάλαιο. Δηλαδή. Δεν έχετε υποστηρίξει να μπαίνουν στη φυλακή οι φοροφυγάδες? Προφανώς ναι. Υπάρχει ολόκληρο άρθρο για το Προφανώς ναι. Μαζί το φωνάζαμε το καλοκαίρι. Να μειωθεί σπατάλη στο δημόσιο. Μαζί το φωνάζαμε το καλοκαίρι με συγκεκριμένα παραδείγματα στην τηλεοπτική μου εκπομπή. Μπράβο. Δεν έχει υποστηρίξει να μειωθεί σπατάλη στο δημόσιο. Ναι, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό που δεν έχει υποστηρίξει. Αυτό που δεν υποστήριξε πάντως είναι η μείωση και το κλείδωμα των οικέτων στα νοικοκυριά, κύριε Γεωργιάδη. Του κατώτατου μισθού των συντάξεων. Και επειδή θυμίζω τον κύριο Σαμαρά αυτό που έλεγε ότι σώσαμε το 13ο
τρίτο και 14ο μισθό, έρχεται με φόρα τον Ιούνιο στο τραπέζι και το ξέρετε πολύ καλά ο 13ος και 14ος, έτσι όπως έρχεται με φόρα και ο Επίτροπος, έτσι όπως έρχεται με φόρα και ο ειδικός λογαριασμός. Λοιπόν, το τι θα έρθει και δεν θα έρθει θα κριθεί από την επιτυχία υλοποίηση του προγράμματος, αλλά λέω από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Εάν εφαρμόσουμε το πρόγραμμα σωστά, ναι, πολύ γρήγορα η Ελλάδα θα βρεθεί σε πολύ καλύτερη θέση και καλύτερη διαπραγματευτική θέση, διότι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της χώρας σήμερα είναι ότι κανείς δεν μας πιστεύει. Mm-hmm. Και ο λόγος ποιο πρόγραμμα να εφαρμόσουμε σωστά. Και ο λόγος που χρειαζόμαστε. Ποιο πρόγραμμα. Της ύφεσης. Της ύφεσης. Δεν είναι το μνημόνιο το δεύτερο, να ξέρετε. Ναι. Και ορισμένες δομικές και μεγάλες διαφορές από το πρώτο. Ναι. Είναι το πολύ καλύτερο το δεύτερο. Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ να δεχθώ ότι έχουν γίνει, ναι, υπάρχουν μέσα και παράγραφοι οι οποίες, με τις οποίες κανείς θα μπορούσε εύκολα να συμφωνήσει. Ωραία. Από την άλλη πλευρά, ναι, αλλά ξέρετε, μην είστε ευτυχισμένοι. Αλήθεια το λέω. Όσοι ψηφίσατε, ναι, και δεν το λέω προσωπικά σε εσάς. Να μην είστε ευτυχισμένοι. Δεν είπα, κύριε Γεωργιάδη, αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Επειδή έρχονται όμως. Κύριε Γεωργιάδη. Προφανώς. Βάλατε και στοίχημα, δεν θα βγαίνει κανένα. Εγώ έβαλα στοίχημα. Εγώ έβαλα στοίχημα. Ήμουν ιδιαίτερος. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη. Ακούστε. Σας μιλώ με ιδιαίτερο σεβασμό. Σας το λέω ευθέως ότι καταρχάς δεν είπα ότι δεν θα βγει. Α, έτσι είπα, όχι, κακώς. Κακώς ακούσατε έτσι, κύριε Γεωργιάδη. Είπα και παρακαλώ πολύ, α, είναι πραγματική απορία, δεν το θέτω ειρωνικά. Θέλω να απαντήσει κάποιος βουλευτής που ψήφισε ναι. Απαντήσατε. Αφού δεν έχει σημασία, ψηφίσατε ναι. Και σας τιμά που ο ίδιος βγήκατε και μας είπατε, μας εξηγήσατε δύο πράγματα. Χαρακτηρίζοντας και την απορία μου βλακώδη. Mm-hmm. Αλλά όπως για να το διευκρινίσουμε, σας είπα και το σωσίβιο και το οποίο μιλήσατε, για να μην αφήνω τις εντυπώσεις. Σας είπα, ακούστε κύριε Γεωργιάδη, είπα ότι κάτω από το σωσίβιο, μέσα στον ωκεανό, έχει καρχαρίες. Προτιμώ αντί να με κομματιάσουν, να πνιγώ. Καταλάβατε. Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη μου, δεν γίνεται να μιλήσετε για τις απόψεις σας. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας. Ναι, ότι εγώ δεν σας λέω βλάκα για τις απόψεις σας. Κάθομαι και τις ακούω ευλαβικά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Λοιπόν, το ερώτημά μου και αυτό που θα ήθελα να καταλάβετε, γιατί τόση ώρα πραγματικά σας ακούω με πολύ μεγάλο σεβασμό, σέβομαι πάντα τις απόψεις σας και σε οποιαδήποτε εκπομπή και αν είμαι, πάντα έχετε μία πρόσκληση για να ακούσω τις απόψεις σας. Αλλά. Σας παρακαλώ, αυτό συμβαίνει και τώρα, το είδατε και σήμερα. Όμως, λέω το εξής και δεν είναι ερώτηση λέκης μου. Ξέρετε, πραγματικά και αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, αυτό που εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε είναι ότι εγώ και εγώ προσωπικά, αν θέλετε, που είμαι στο χείλος της οικονομικής καταστροφής, όπως και πολλά άλλα νοικοκυριά. Όπως και εγώ επίσης. Βλέπετε, δεν διαφωνώ καθόλου. Λέω όμως ότι αυτό που εσείς βλέπετε ως λύση μακροπρόθεσμα το βλέπουν ως αυτοκτονία οικονομική καθημερινή, κύριε Γεωργιάδη. Μα δεν έχετε άλλη πρόταση. Μπορεί να μου πείτε μια άλλη πρόταση. Και ρωτώ. Δεν έχω άλλη πρόταση. Α, δεν εγώ δεν έχω πρόταση. Δεν έχετε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχω πρόταση. Εσείς ψηφίζετε. Κύριε Νιφλή, ακούστε. Ναι. Αφού δεν έχετε εσείς καμία άλλη πρόταση. Και εμείς έχουμε αυτή τη μία μοναδική πρόταση. Δεν την ακολουθούμε να δούμε που θα μας βγάλει. Α, όχι. Άρα, γιατί τότε το παίζετε. Τότε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί εγώ είμαι τζογαδόρος και βλάκας και εσείς είστε έξυπνος που δεν ρισκάρετε. Αν μας πήρε και το παίρνω πίσω. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, ακούστε. Γιατί θέλω να καταλάβω πραγματικά όμως και είναι και πάλι πραγματικό το ερώτημα. Δεν θα καθόλου βλάκα, κύριε Γεωργιάδη. Ας φύγουμε από αυτό. Ας φύγουμε από αυτό. Λέω λοιπόν το εξής. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι γιατί είναι τζογαδόρος. Ναι. Σε εισαγωγικά, αυτός που θα ψήφιζε όχι, και εσείς που λέτε ότι είπαμε δεν πάμε προς τα εκεί να δούμε γιατί τι γίνεται. Όποιος δεν είστε τζογαδόρος. Όποιος ψήφισε όχι, όπως και εσείς προηγουμένως παραδείχθηκε την μπράβο σας, δεν έχετε να παρουσιάσετε ούτε μία εναλλακτική πρόταση. Προφανώς. Πάμε απλό. Προφανώς. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα να αρνείσαι κάτι την πολιτική αν δεν έχει άλλη πρόταση. Τι νόημα έχει. Ξέχασα με τον κύριο Παυλόπουλο στο έξτρα. Mm-hmm. Είχα πέντε ανθρώπους. Είπα πείτε μου άλλη μία πρόταση. Ο κύριο Παυλόπουλο είναι παρόν. Τώρα και να σου πει. Mm-hmm. Όλοι λέγανε α, είμαι δημοσιογράφη. Δεν είμαι αφοχρεωμένο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με ρωτάτε. Οφείλω όμως να ρωτήσω. Οφείλω όμως να ρωτήσω. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν η δική σας πρόταση δημιουργεί 9.400 ευρώ. Όταν η δική. Ένα λεπτό, να ακούσετε όμως. Να ακούσετε όμως. Ακούω. Όταν η δική σας πρόταση φτάνει 1 εκατομμύριο τους ανέργους, όταν η δική σας, δεν λέω ότι η δική σας προσωπικά, η πρόταση του μνημονίου, όταν η πρόταση που υποστηρίζετε, όταν η δική σας πρόταση έχει γεμίσει με λουκέτα την αγορά και άρα μη καταγεγραμμένους ανέργους, να μην ρωτήσω δηλαδή, λοιπόν, να μην ρωτήσω εάν υπάρχει άλλος δρόμος, λοιπόν, ειδικά όταν ακούω όχι μόνο τον Καζάκη και άλλους οικονομολόγους, επειδή μου λένε ότι ο Καζάκης είναι κομμουνιστής.
κομμουνιστής. Το είπε ίδιο. Εδώ είπα. Και λοιπόν δεν είναι κακό να είναι κομμουνιστής κάποιος. Πολύ κακό είναι. Σίγουρα δεν είναι καλό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν είναι κακό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν είναι κακό να είναι κάποιος κομμουνιστής. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Από το να είμαι σε γκάου πάντως. Έχουμε φορτάσει από νεοφιλελεύθερους. Λοιπόν, και όταν το λένε ακόμη και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ναι, θα μου πείτε ότι ο καθένας εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Ναι. Ωραία, λοιπόν, γιατί να μην εξυπηρετούν σκοπιμότητες και μάλιστα το εσχύς του είδους οι δανειστές οι οποίοι μας έχουν βάλει κάτω και με το άλοθη λοιπόν, του ναι της ελληνικής πολιτικής σκηνής έχουν καταπεινώσει ένα λαό. Λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, όλοι εξυπηρετούν με σκοπιμότητες στον κόσμο, έτσι δουλεύουν τη ζωή. Ο καθένας έχει μια σκοπιμότητα. Εμάς μας ενδιαφέρει η σκοπιμότητα της Ελλάδος. Ποια είναι λοιπόν η σκοπιμότητα της Ελλάδος? Η σκοπιμότητα της Ελλάδος είναι να παραμείνει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, να παραμείνει δηλαδή με την ομάδα των πιο προηγμένων λαών του κόσμου. Θα περάσουμε κάποιες δυσκολίες, ουδείς αμφιβάλλει περί αυτού. Έγιναν πολλά λάθη στο παρελθόν. Όντως το πρώτο μνημόνιο, θα είμαι δίκαιος, έφερε πολύ μεγαλύτερη ύφεση από αυτή που εγώ ανέμενα. Σε αυτό δικαιώθηκε ο Αντώνης Σαμαράς πράγματι. Και πρέπει να πω ότι το όμως σήμερα εδώ που είμαστε και χαίρομαι το παραδέχεστε και οι δύο, άλλη πρόταση δεν υπάρχει. Μάλιστα. Όχι, με συγχωρείτε, όχι, δεν είπαμε άλλη πρόταση. Υπάρχει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει άλλη πρόταση. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλη πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλη πρόταση. Και μέχρι πρόσφατα, κύριε Γεωργιάδη μου, άλλη πρόταση είχε και το κόμμα στο οποίο ενταχθήκατε. Η Νέα Δημοκρατία. Μέχρι την Κυριακή είχε άλλη πρόταση. Ναι. Μέχρι την Κυριακή είχε άλλη πρόταση η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, δέχομαι ότι είναι επιλογή σας και είναι δικαίωμά σας να είναι η Νέα Δημοκρατία. Συμμετείχε, ναι, όπως και το πρώην κόμμα μου μαζί με το Πασόκ στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Ναι. Και το αποτέλεσμα αυτής της κυβερνήσεως ήταν αυτή η συμφωνία του Βελόπουλος... Μνημόνιο 2, που είναι μακράν καλύτερη του Μνημονίου 1. Ο Βελόπουλος είπε ότι καθάρισε ιδεολογικά το λαός από τους νεοφιλελεύθερους. Καλά, και ο κύριος Βελόπουλος το ίδιο. Όχι, όχι. Επειδή... Τους αγαπώ, τους λατρεύω. Δεν okay. Όχι, δεν είναι, και ο κύριος Βελόπουλος το ίδιο είπε. Απλώς είπε και θα θέλαμε ένα σχόλιο σε αυτό για να κλείσουμε. Ότι τώρα διαπιστώσατε ότι είστε νεοφιλελεύθεροι εσείς και ο κύριος Βορύδης. Εγώ το διαπίστωσα ότι. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν είμαι νεοφιλελεύθερος. Αλλά όπως και να έχει, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι εμείς μένουμε στη γραμμή. Την μία και μοναδική που όπως ακούς και στην εκπομπή σας δεν υπάρχει άλλη. Mm-hmm. Πώς μπορεί να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη χωρίς κάποιο είδους συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους, χωρίς κάποιο είδους μνημόνιο? Απάντηση. Δεν μπορεί. Άρα όσοι πιστεύουμε ότι αξίζει να πολεμήσουμε για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, μα δεν πολεμάμε, πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και ο λόγος που πήγα εγώ με τον Σαμαρά είναι ο εξής απλός λόγος. Διότι όταν βλέπω ότι ο Σαμαράς με τόσο μεγάλο πολιτικό κόστος μένει όρθιος και αποφασίζει να μπει μπροστά για να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη, θέλω και εγώ να είμαι παρόν εκεί και να βάλω έστω τη μία ψήφο μου για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει το τιμόνι στα χέρια της χώρας και να μας κρατήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο στοίχημα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ ότι άλλη απορία έφερε στο τηλέφωνο μου. Βεβαίως, βεβαίως, κατευθείαν. Παράγραφο, βέβαια, και μην το συζητάτε. Να είστε καλά.